Είναι ο κύριος Δημήτριος Κάρναβος, είναι υποψήφιος δήμαρχος του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και είναι και δήμαρχος Καρδιτσιάς. Καλησπέρα και από μένα, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω πώς μπορούν οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις να είναι ένα έξυπνο εργαλείο για έξυπνες πόλεις. Πολύ σύντομα, όσοι δεν έχετε ακούσει τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, είναι ουσιαστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις είτε για αγαθά, είτε για έργα, είτε για υπηρεσίες, τα οποία να έχουν όμως μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους σε σχέση με τα παραδοσιακά. Έτσι λοιπόν, με βάση το υφιστάμενο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών, προκειμένου οι Δήμοι που μελετάω στο υποεκπώνηση διδακτορικό μου, μπορούν να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη των διαγωνισμών και φυσικά αφού το έχουν στην προκήρυξη, την αξιολόγηση των προσφορών, κρατώντας όμως πάντα σταθερά τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Έτσι λοιπόν οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι μια έξυπνη σύναψη σύμβασης, βελτιώνει δηλαδή την απόδοση της δημόσιας σύμβασης. Υπάρχει μια χρήση της δύναμης της δημόσιας αγοράς, είναι πάρα πολύ σημαντική η δημόσια αγορά, για να φέρνει πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα σε τοπικές αρχές, σε τοπικό επίπεδο, και αυτό δευτερευόντως μπορεί να φέρνει και παγκόσμιο αποτέλεσμα. Οι πράσινες όμως δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλλουν και στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας μιας πόλης και κυρίως στη μετάβασή τους σε αυτό που λέμε έτσι και ως τίτλο της σημερινής επιστημονικής ημερίδας, να γίνονται έξυπνες πόλεις. Και αυτό γιατί μπορούν να προωθούν ανάλογες τεχνολογίες. Για την ώρα οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι ένα προαιρετικό μέσο. Θα σας δείξω συνέχεια πολύ επιγραμματικά το σημερινό πλαίσιο που υπάρχει στην κοινότητα. Όμως μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πιο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Αλλά νομίζω ότι εδώ που πρέπει να σταθούμε, ότι δίνουν και ένα ισχυρό ερέθισμα για την προώθηση οικολογικών καινοτομιών. Απαραίτητο όμως για να είναι επιτυχής η πράξη της δημόσιας συμβάσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφή και παληθέσιμα περιβαλλοντικά κριτήρια και δείχτες επίσης για προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα υπάρχουν διάφορες οδηγίες, τα ξεπερνά αυτά, οι τελευταίες που έχουν οι 23, 24, 25, ανάλογα τον τομέα εφαρμογής. Παλιότερα υπήρχαν οι 17, 18, ήταν κυρίως στο κομμάτι όμως με την έννοια του περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε πάει σε μια πιο εξειδικευμένη έννοια. Υπάρχει η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 που είναι για την έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Εκεί αναφέρονται οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως ένα από τα μέτρα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Είπα προηγουμένως ότι για την ώρα βέβαια είναι εθελοντική πολιτική. Οι δημόσιες συμβάσεις τίθονται στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και κατεύθυνση για την τόνωση της καινοτομίας στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Και υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στην κατεύθυνση να δώσει καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές για το πώς ορίζονται οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, πώς επαληθεύονται, ποια περιβαλλοντικά κριτήρια πρέπει να τηρούν και δίνονται κάποιες κατευθύνσεις. Αργότερα θα σας δείξω και σε ποια σημεία πολιτικής, σε ποια προϊόντα υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση. Τώρα, σύντομα τα ωφέλη των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Καταρχήν υπάρχουν σίγουρα πολιτικά ωφέλη. Είναι ένα
οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να δεσμεύονται οι δημόσιες αρχές, στο διδακτορικό το ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές, για να υπάρχει μέσω μια περιβαλλοντική προστασία και να υπάρχει βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Υπάρχουν οπωσδήποτε αυτονόητο έτσι, περιβαλλοντικά ωφέλη, γιατί επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί στόχοι, αλλά ταυτόχρονα ο δημόσιος τομέας εν τη ευρεία έννοια του δίνει και παραδείγματα προς μίμηση στον ιδιωτικό τομέα. Καμιά φορά το μέγεθος που λέει και η διαφήμιση μετράει. Υπάρχουν κοινωνικά έτσι, και ωφέλη και σε θέματα υγείας, γιατί υπάρχουν υψηλότερα standards στις περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων και υπηρεσιών και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιώνει η ποιότητα ζωής είτε άμεσα, είτε από τις υπηρεσίες και από τα προϊόντα και τα έργα, είτε και έμεσα. Θα έλεγα όμως υπάρχουν και οικονομικά και είναι πολύ σημαντικά, γιατί οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις προωθούν την καινοτομία, προωθούν πράσινα καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Με αυτόν τον τρόπο οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις εξοικονομούν πόλους. Άρα είναι ένα άμεσο εργαλείο για τη μετατροπή των πόλων σε έξυπνες πόλεις. Mm. Πολύ σύντομα μερικά παραδείγματα από την Βιέννη. Εδώ υπάρχει μια εφαρμογή ενός προγράμματος του EcoBuy που έχει εξοικονομήσει πάνω από 100.000 τόνους διοξιδίου. Υπάρχει μια έρευνα 44,4 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα ξεπεράσω αυτά, υπάρχουν και παρακάτω παραδείγματα. Υπάρχουν χώρες που έχουν ενσωματώσει το εθνικό τους δίκαιο τις κοινοτικές οδηγίες. Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση αυτό τον καιρό. Θα προχωρώ, ήθελα να σταθώ λίγο και στην πόλη του Τούρκου της Φιλανδίας, όπου έχει προχωρήσει ένα πρόγραμμα για το φωτισμό και τον εξοπλισμό των γραφείων και έχει επιτύχει μια μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%. Υπάρχει μια μελέτη η οποία αναφέρει ότι αν τηρηθούν μια σειρά από τα μέτρα που προβλέπονται στις συγκεκριμένες οδηγίες που ανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσε μέχρι το 2020 η χρήση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων να φέρει μια εξοικονόμηση αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ σύντομα λέω ότι υπάρχουν δύο επίπεδα κριτηρίων. Είναι τα στοιχειώδη κριτήρια τα οποία επικεντρώνονται σε κύριους τομείς περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και κυρίως αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους. Αντιλαμβάνεστε πολλές φορές όταν πάμε να βάλουμε νέα κριτήρια σε μια διαδικασία, σε μια διαγωνιστική διαδικασία, αυτό μπορεί να επιφέρει κάποιο κόστος στη λειτουργία του οποιοδήποτε φορέα π.χ. μιας τοπικής διακυβέρνησης. Και υπάρχουν τα αναλυτικά κριτήρια, αυτά που βάζουν τις προδιαγραφές, τα specifications, ώστε να όταν το παραδοτέω ένα προϊόν, μια υπηρεσία, να έχει υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, ώστε να επιτυγχάνονται τυχόν στόχοι και δείκτες που τίθενται. Τα κριτήρια των πράσινων δημόσιων συμβάσεων συνεχώς επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται λόγω της, γιατί ενσωματώνουν τεχνολογία. Από εκεί και πέρα πρέπει να ενσωματώνονται τηρώντας τις αρχές που ανέφερα προηγουμένως στα τεύχη δημοπράτησης. Και αν κάποιος ανατρέξει βιβλιογραφικά ή ηλεκτρονικά θα τα βρει διαθέσιμα στις περισσότερες χώρες, στις περισσότερες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό ότι υπάρχει ένα κοινό κέντρο ερευνών της Επιτροπής στη Σεβίλη της Ισπανίας. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι θα σας πω κάποια προϊόντα που έχουν ενσωματωθεί περισσότερο, έχει μεγαλύτερη εφαρμογή το τομέα των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Το χαρτί, το φωτοαντιγραφικό, προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού, η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, τα κτίρια γραφείων, γενικά ο ενεργειακός τομέας, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός τομέας, αλλά και τρόφιμα, έπιπλα που ανέφερα προηγουμένως και εξοπλισμό με την πόλη της Φιλανδίας. Γενικότερα φωτισμός, ενεργειακές εφαρμογές πολλές. Επίσης
στην κατασκευή κτηρίων, στις μεταφορές και σε κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα. Εγώ θα σας πω τέσσερα έτσι παραδείγματα εφαρμογής συγκεκριμένα. Ένα στην Νορβηγία, όπου πήγαν να προμηθευτούν ένα ferryboat, το οποίο κάναν μια πρότυπη νέα διαδικασία δημόσιας προμήθειας, όπου ήταν σε δύο στάδια. Ο πρώτος στάδιο ήταν, δεν ήταν μια συνηθισμένη διαδικασία που βγάζουν ένα τεύχος διαγωνισμού, αλλά πρώτα προχωρήσαν τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ώστε να αναζητηθούν καινοτόμες λύσεις και στη συνέχεια φτιάχτηκαν τεύχη δημοπράτησης και κριτήρια αξιολόγησης προσοχή, τώρα το λέω και από την εμπειρία μου, τη διοικητική, χωρίς να ο διαγωνισμός να απαιτεί συγκεκριμένη τεχνολογία, με απλά λόγια να μην είναι φωτογραφικός. Δηλαδή, τα ζητούμενα ήταν αυτά που τέθηκαν και όχι ο τρόπος που αυτά θα επιτευχθούν. Και με αυτόν τον τρόπο φτάσαν σε ένα ηλεκτροκίνητο ferry boat με τεράστια εξοικονόμηση στα καύσιμα κατά 70% και στην εκπομπή των ρήπων του διοξιδίου κατά 89% ετησίως. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που το έχω βρει μπροστά μου πολλές φορές είναι το ο διαγωνισμός που έγινε το 2011 στο Στοκχόλμη, περίπου 300 οργανισμοί οργανισμών τοπικών αυτοδιοίκησης κάνουν κοινή προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων. Το καταλαβαίνουμε όλοι το τι έφερε αυτό και μείωση τιμών και ήταν πολύ ισχυρό μήνυμα ζήτησης προς την αγορά. Παρατηρώ πρόσφατα ότι στην Αττική πρόκειται να μπουν και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Φτάνει και στην χώρα μας σιγά σιγά η τεχνολογία. Υπήρξε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. 34 τόνοι διοξιδίου, μια μείωση 95% από τα βενζινοκίνητα. Βέβαια δεν υπάρχουν ακόμα ελλείμματα στην τεχνολογία. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα με ενεργειακή απόδοση κτηρίου, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στην βιβλιογραφία. Εδώ αυτό έχει ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Το 2013 Υπουργείο τώρα, η Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 50.000 ελαφρών τερματικών αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ. Υπήρξε μια λεγόμενη συμφωνία πλαίσιο για εξοικονομήσεις σε διάρκεια 5 ετών. Υπολογίστηκαν, κοιτάξτε πόσα εκατομμύρια κιλοβατόρες και σε τι τόνους διοξιδίου αντιστοιχούν. Συμπεράσματα, για να μην σας κουράζω με τα παραδείγματα. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις έχουν πλέον αναγνωριστεί ευρέως και συνεχώς διζύουν ως ένα χρήσιμο εργαλείο, παρότι όπως ανέφερα προηγουμένως από το πλαίσιο που υπάρχει ακόμα είναι μια εθελοντική πράξη, αποτελούν μια έξυπνη σύναψη σύμβασης, γιατί συνεπάγονται βελτίωση της απόδοσης της δημόσιας σύμβασης, αλλά και ταυτόχρονα την χρήση της δύναμης της δημόσιας αγοράς, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά είδαμε και παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο, και αυτά τα ωφέλη διαχέονται και στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο. Σημαντικό ότι για να κατακτηθούν στόχοι και για να εξυπηρετηθούν δείκτες, προωθούνται καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και με αυτόν τον τρόπο οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μετατροπή των πόλεων σε έξυπνες πόλεις. Τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να καταρτήσουν σχέδια δράσης για την προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, έτσι ώστε να προωθήσουν να είναι βιώσιμες οι πόλεις. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση. Θα τολμήσω να κάνω ένα ερώτημα, αν με επιτρέπετε. Και για να μην το κάνω συγκεκριμένο, θα πω προφανώς, για να μην έχετε παραδείγματα για την Ελλάδα, δεν έχει πραγματοποιηθεί η πράσινη δημόσια σύμβαση για κάποια ελληνική, για κάποιον ελληνικό διαγωνισμό, σωστά? Περίπου έτσι. Υπάρχουν
το βεκτορικό έρευνα είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχω βρει παραδείγματα στο Δήμο Αμαρουσίου συγκεκριμένα και δεν θέλω να ευλογήσουμε και τα γένια μας, αλλά υπάρχουν και τοπικά παραδείγματα. Αλλά αυτό είναι αποσπασματικές ενέργειες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν, και το είπα προηγουμένως και στην παρουσίαση, πρέπει να υπάρχουν οδηγίες από τις κεντρικές αρχές, προκειμένου αυτές να δίνουν κατευθύνσεις στις τοπικές αρχές. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι αποσπασματικές πρωτοβουλίες δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, πριν μου το δείξει η έρευνα, έχω υπόψη μου και άλλες προμήθειες ή υπηρεσίες άλλων δήμων, που όμως συνήθως έρχονται ως παραδοτέα, όχι αγορό που προέρχονται από τακτικό προϋπολογισμό ή από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά από παραδοτέα, ούτε καν ΕΣΠΑ, κοινοτικών πρωτοβουλίων. Εκεί μπορούμε να βρούμε παραδείγματα πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Άρα θεωρείτε το γεγονός ότι δεν έχουν διαδοθεί σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας οφείλεται στις ελλείψεις, ή μήπως και στο ότι οι τοπικοί άρχοντες δεν γνωρίζουν αυτή τη δυνατότητα? Και τα δύο είναι, αλλά για να γνωρίσει ένας τοπικός άρχοντας ένα εργαλείο, αυτό θα πρέπει να προωθηθεί από το κράτος, θα μπορούσα να πούμε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προς τα στελέχη, προς το λεγόμενο middle management, θα μπορούσε να προέρχεται από εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, θα μπορούσε να έχουμε πολλές πρωτοβουλίες να υλοποιήσει, θα μπορούσαν να τεθούν δίκες που να αναγκάζουν τις τοπικές αρχές να κινηθούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά εργαλεία πολιτικής που θα μπορούσε να προωθηθεί. Προβλέπει τέτοια εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Ένωση.